Εργαζόμενοι σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης συνεργάστηκαν για να υλοποιήσουν την εφαρμογή «Περιηγηθείτε στα μνημεία της πόλης μας», αξιοποιώντας την τεχνολογία των Story Maps, που επιτρέπει το συνδυασμό χαρτών με αφηγηματικό κείμενο, με εικόνες και περιεχόμενο πολυμέσων. Το περίσσευμα της δουλειάς τους και της καθημερινής διεκπαιρέωσης έχουν καθίσει και έχουν δουλέψει διαφορετικά τμήματα, το τμήμα τουρισμού, το τμήμα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και έχουν δημιουργήσει αυτή τη βάση δεδομένων, την οποία πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να κατεβάσει το κινητό του, να δει μέσα από ένα τάμπλετ και από ένα κομπιούτερ. Είναι πράγματα τα οποία είναι βασικά, λείπανε, είναι μια πανοραμική, ας το πούμε, παρουσίαση των μνημείων και μέσα από αυτά τις ιστορίες της Θεσσαλονίκης. Η εφαρμογή αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα σύγκρισης της σημερινής εικόνας του γεωγραφικού χώρου του Δήμου με την αντίστοιχη του 1940. Το δεύτερο και κύριο τμήμα παρέχει πληροφορίες, φωτογραφίες, κείμενα, πολυμέσα γύρω από τα μνημεία της Θεσσαλονίκης. Το τρίτο και τελευταίο τμήμα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να μεταφορτώνει φωτογραφίες μνημείων που συλλέγει ο ίδιος. Στην 32η φιλοξένεια παρουσιάστηκε η πλατφόρμα, παράλληλα με μια αντίστοιχη εφαρμογή ιδιωτικής πρωτοβουλίας με τίτλο In the Loop. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να έχει πλούσιο υλικό, οπτικό-ακουστικό, προσπαθούμε να αποφύγουμε εκτενή κείμενα, να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδρομή και να γνωρίσει διαφορετικές όψεις της πόλης. Όλο αυτό μπορεί να το κάνει μόνος του, σαν να είχε ξαναγώ. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους ιδιώτες, τους ανθρώπους του τουρισμού, να τρέξουν τέτοιες εφαρμογές, να τρέξουν τέτοιες υπηρεσίες προς τρίτους. Θεωρώ ότι κάθε τι το οποίο μπαίνει σαν μικρό λιθαράκι πάνω σε αυτό που λέγεται τουρισμός και τουριστική ανάπτυξη Θεσσαλονίκη, βοηθάει την πόλη, βοηθάει την πόλη στο σύνολό της. Η πλατφόρμα και η εφαρμογή της λειτουργούν ήδη μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης.